χτύπημα για τοποθέτηση βόμβας, αυτή τη φορά στα δικαστήρια Χανίων, σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, την ώρα που οι συστηματικές φάρσες με ηχογραφημένο μήνυμα σε αρχαιολογικούς χώρους και επιχειρήσεις της Κρήτης είχαν σταματήσει από τις 26 Οκτωβρίου. Σήμερα, ωστόσο, το τηλεφώνημα στο εφετείο Δυτικής Κρήτης έγινε από άντρα, γεγονός που το διαφοροποιεί από τη συντονισμένη δράση των Φαρσέρ το τριήμερο 24 με 26 Οκτωβρίου, που είχε σηκώσει στο πόδι την αστυνομία σε Χανιά και Ηράκλειο. Κακό που σας στείλω τώρα, πριν μπόμβα. Δεν είμαστε και τόσο μομπιστές εδώ. Πρέπει να βρεθούν, οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούν. Αλλά δεν ξέρω αν το κράτος μας είναι τόσο ανάστατο και δεν το ξέρουμε. Λίγο μετά τις 9 το πρωί η έρευνα στους χώρους των δικαστηρίων ολοκληρώθηκε και η λειτουργία των υπηρεσιών επανήλθε. Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων εκτιμούν πως το σημερινό περιστατικό σχετίζεται με συνηθισμένη απόπειρα αποφυγής δίκης. Νομίζω ότι αυτό γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει το δικαστήριό τους σήμερα. Συνήθως έτσι γίνεται. Έχουν βρεθεί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει να παίρνουν τέτοια τηλέφωνα. Οι Φαρσέρ που το προηγούμενο διάστημα χτυπούσαν σε Χανιά και Ηράκλειο είχαν αδυναμία στα σούπερ μάρκετ, αλλά από τη λίστα τους δεν έλειψαν ταχυφαγεία, πολυκαταστήματα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να εκδικαστούν υποθέσεις τους και καθυστερούν αδικαιολόγητα γι' αυτό και μόνο το λόγο. Είναι μια παράνομη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί και είναι απόλυτα ανιχνεύσιμη. Μην κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι πάντα αυτοί, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχουν διεχθεί, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν. Η αστυνομία ερευνά όλες τις υποθέσεις προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. Η υπόθεση βρίσκεται στη διαδικασία προανάκρισης με τις υποδιευθύνσεις ασφάλειας να έχουν ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.